Προς πλήρη χαλάρωση των μέτρων, λοιπόν, με ορίζοντα την 15η Απριλίου, πάμε λοιπόν να δούμε τι ισχύει μέχρι στιγμής, αλλά και τι θα ισχύσει. Παραμένει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αν και υπήρχαν πολλές φωνές που ήθελαν κατάργησή του. Τελικά, για να μπει κάποιος σε κλειστό χώρο εστίασης, πρέπει να διεπιδεικνύει λοιπόν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έχουμε αναστολή προστίμων για τους ανεμβολίαστους, πρόστιμο 100 ευρώ 60 ετών και πάνω. Από τις 15 Απριλίου θα ισχύει το συγκεκριμένο, ενώ όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας την Τετάρτη ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα παραμένουν εκτός εσύ οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε, από τους 7.000 που ήταν ανεμβολίαστοι, οι μισοί έχουν εμβολιαστεί και έχουν επιστρέψει. Και βεβαίως, το άλλο νεότερο στοιχείο, γνωστό βεβαίως για τους περισσότερους, είναι ότι από την 1η Απριλίου ένα self-test στα σχολεία. Και πάμε να δούμε μία ακόμα κάρτα όσον αφορά την κανονικότητα. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουμε και ανέφερε το πρωί σε συνέντευξή του ο κύριος Πλεύρης, το 85% των ενηλίκων έχουν εμβολιαστεί, 90% άνω των 60 ετών. Και από σήμερα ξεκίνησε και η χορήγηση των αντικών χαπιών της εταιρείας Pfizer. Μάλιστα, λοιπόν. Βάλια παραμένεις. Πάμε στην κυρία Κική Σονίδου, πρόεδρο Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου και διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Δική μας η χαρά. Να ξεκινήσω θέτοντάς σας το εξής ερώτημα. Αν οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση σε επίπεδο πανελλαδικό, σε επίπεδο Ελλάδας, από τη στιγμή που έχουμε κρούσματα τα οποία αγγίζουν 20, 22, 24, 25.000 σε ημερήσια βάση, την ίδια ώρα επιχειρείται μία αποκλιμάκωση των μέτρων. Ορθή απόφαση της κυβέρνησης, έχει βάση, έχει λογική? Κοιτάξτε, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Δεν είμαι εις θέση να κάνω κριτική στις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά σαν γιατρός οφείλω να πω, και από αυτά που βλέπω κάθε μέρα και η εργασία μας έχει γίνει δραματική, δεν είμαστε ακόμη για πλήρη άρση. Αυτή είναι η δική μου ιατρική καθαρά άποψη. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και εδώ. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά εμβολιαστικά. Αλλά όλος ο κόσμος αναρωτιέται. Καλά, μας είπατε να κάνουμε 3 εμβόλια, τα κάναμε, συνεχίζουμε να νοσούμε. Τι συμβαίνει? Δεν είναι μόνο τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να είναι και δεν θα έπρεπε να έρθουν ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε και σε κάποιες άλλες χώρες που ακόμη υπάρχουν λόγοι που, αν θέλετε, να αναφερθούμε γιατί ακόμη δεν ελέγχουμε την πανδημία, την έξαρση και τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Τις μεταλλάξεις καθ' αυτό δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, γιατί ο ιός έτσι θα επιβιώσει. Το έχουμε μάθει πλέον αυτό. Η ουσία είναι όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα, που οφείλονται στη συνέχιση αυτής της πανδημίας. Δεν θα έπρεπε να είμαστε ακόμη τόσο χαλαροί. Και αν δούμε τα νούμερα και στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα μας έκανε κακό να κρατάγαμε τη μάσκα και τις αποστάσεις. Και εδώ υπάρχει πλήρης ανεξαρτητοποίηση. Το αφήνουν όλα στον κόσμο και στην προσωπική επιλογή του καθενός. Δεν συμφωνούμε. Στα ιατρεία παραμένουμε και παραμένω εξαιρετικά αυστηροί με τα μέτρα. Αλλά έχουμε αγνοήσει, αν μου επιτρέπετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάποιους παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας. Κάθε χώρα έχει δικό της επιδημιολογικό προφίλ. Κάθε χώρα έχει οι δείκτες γύρανσης του πληθυσμού. Εδώ βγάζουμε συνολικά περιστατικά, όπως κάνετε και στην Ελλάδα. Δεν μπαίνει κανείς διαδικασία να πει τι συμβαίνει σε απομακρυσμένες περιοχές, στις βιομηχανικές ζώνες της Αγγλίας που γίνεται χαμός, στις αγροτικές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε πρωτοβάθμια ούτε σε δευτεροβάθμια περίθαλψη. Δεν ασχολούμαστε. Δεν εμβολιάζονται και όλες αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουμε ένα ποσοστό που παραμένει ανεμβολίαστο. Όλα αυτά λοιπόν και πολλοί άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το σύστημα υγείας, με την έλλειψη προσωπικού, με τις υποδομές. Και είναι ένα θέμα και μεγάλο στην Ελλάδα, λιγότερο εδώ, αλλά εδώ δεν έχουμε προσωπικό. Όλα αυτά συντελούν στην καθυστέρηση του ελέγχου της πανδημίας και της εξάπλωσης. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουν να είναι ένα πρόβλημα για όλους μας. Σταθήκατε σε μάσκες, σε τήρηση αποστάσεων και ορθά κάνετε. Αν θέλετε και τη δική μου άποψη, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι γιατρός, ρεπορτάζ καλύπτω και καταγράφω. Θα το βρούμε μπροστά μας, πιστεύετε, και μέσα στο καλοκαίρι? Ναι, θα έχουμε σίγουρα κατά καιρούς εξάρσεις και κύματα, και όσο βλέπουμε καινούριες μεταλλάξεις, τώρα έχουμε την Omicron 2, BA2,
ας πούμε, ή Β2, για να καταλάβει κάποιος. Πιστεύω ότι κατά καιρούς θα έχουμε μεταλλάξεις, γιατί έτσι είναι ο κορονοϊός, και θα έχουμε μικρά κύματα. Άλλα θα μας απασχολήσουν περισσότερο, άλλα θα μας απασχολήσουν λιγότερο. Γιατί επιμένω για τις μάσκες, γιατί σαν γιατρός είμαι ακόμα στο ιατρείο και βλέπω 40 ανθρώπους την ημέρα. Έχουμε πολλές συλλοιμώξεις, έχουμε πάρα πολλές αυστεντερίτιδες, πάρα πολύ γρήπη. Τα παιδάκια που βλέπω συνέχεια από τους παιδικούς σταθμούς και από τα σχολεία που διασπείρουν διάφορες ιώσεις στην οικογένεια και έχουμε και επιλίμωξη πολλές φορές με κορονοϊό, διασχεδάνουν την κατάσταση και μας δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Και ξέρετε τι άλλο βρίσκουμε μπροστά μας και θα το βρίσκουμε. Το long COVID, το παρατεταμένο COVID, τις επιπλοκές που έχουν οι άνθρωποι που νοσήσανε, κάποιοι λίγο πιο σοβαρά, ακόμη και αυτοί που νόσησαν πιο ελαφριά, έχουν συμπτώματα. Άρα. Σε τι ποσοστό μιλάμε, κυρία Σονίδου, σε τι ποσοστό μιλάμε, ασθενείς που νόσησαν και συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα για αρκετό χρονικό διάστημα? Βέβαια. Και σοβαρά συμπτώματα. Δεν μπορώ να σας δώσω ένα ακριβές ποσοστό αυτή τη στιγμή, αλλά αν κρίνω από τη δική μου πρακτική ως γιατρός της πρώτης γραμμής και της πρωτοβάθμιας, είναι αρκετά. Και αυτό με απασχολεί, γιατί σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο έχει διαφορετική επίδραση ο ιός. Δεν εμβολιαστήκαμε όλοι την ίδια στιγμή. Δεν κάναμε όλοι τα ίδια εμβόλια. Κάποιοι κάναμε AstraZeneca, μετά κάναμε mRNA. Υπήρξαν διαστήματα μεταξύ των εμβολίων. Κάποιοι νόσησαν από διαφορετικές μεταλλάξεις του ιού. Και από ό,τι λένε οι ανοσολόγοι, είχε και αυτό μία επίπτωση στο νοσοποιητικό των ασθενών. Άρα δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι κάτι που μπορούμε να το εξηγήσουμε τόσο εύκολα. Μάλιστα. Γιατί και παρατηρούμε συνεχώς καινούργια πράγματα. Γι' αυτό δεν είναι κακό να είμαστε λίγο συγκρατημένοι και λίγο φιδωλοί. Δεν κάνει κακό, γιατί έτσι είμαστε καλύτερα προστατευμένοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μαθαίνουμε λοιπόν να ζούμε, και αν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα με τον κορονοϊό? Δύσκολο να προβλέψει κανείς. Κανείς δεν περίμενε ότι θα κρατήσει 2 χρόνια. Ήδη είμαστε στα 2 χρόνια. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε στα αρχικά στάδια ποτέ. Γιατί τώρα έχουμε εμβόλια, έχουμε φάρμακα, έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας. Αλλά ότι θα συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί και να μας απασχολεί σαν ιός, αυτό δεν θα σταματήσει εύκολα. Και στην πορεία, όπως είπα, μαθαίνουμε και ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα που μας κάνουν να αναθεωρήσουμε και να επιβάλλουμε νέα μέτρα και να δούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας όσων έχουν νοσήσει. Να σας πω επίσης ότι εμείς εδώ έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για 4η δόση, άνω των 75, από 75 και άνω μάλλον ηλικιακά, και για τους ανθρώπους που είναι ανοσοκατεσταλμένοι ή ευπαθείς ομάδες που είναι άνω των 16. Ενδιαφέρον. Άρα, υπάρχει μία επιπλέον δόση. Ναι, ο κόσμος εδώ γενικά που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας είχε εξ αρχής πολύ καλή συμμόρφωση. Είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι, γιατί είχαμε πάρα πολλούς θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ξέρετε, οι αριθμοί ήταν δραματικοί μέχρι που ξεκινήσαμε τους επιθετικούς εμβολιασμούς. Συμμόρφωση υπάρχει, σεβασμός στις κατευθυντήριες οδηγίες υπάρχει. Μάλιστα. Οπότε αυτό δεν δυσκολεύει τη δική μας δουλειά. Αυτό είναι το θετικό. Κυρία Σονίδου, με βάση τα δικά μας δεδομένα και με τα όσα είπε ο κύριος Πλεύρη σήμερα, ότι δεν μιλάμε για κατάργηση των μέτρων, για αναστολή μέχρι και το Σεπτέμβριο, γιατί ενδεχομένως το Σεπτέμβριο αναμένουμε και νέο κύμα. Αξιολογηθούν. Και με δεδομένο ότι σήμερα ανακοινώθηκαν 27.000, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πάλι αύξηση στα κρούσματα και 2.000 στην Κρήτη. Για εσάς θα μπορούσατε να μας πείτε τι θα έπρεπε να γίνει αναφορικά με τα μέτρα, ποια μέτρα θα έπρεπε να υφίστανται μέχρι και σήμερα που μιλάμε και να μην έχουν καταργηθεί? Για μένα το να διατηρήσουμε τις μάσκες σε κλειστούς χώρους, να προσέχουμε και όποιος είναι θετικός ή έχει υποψία να μένει αυτές τις 5 μέρες σπιτού ή μέχρι να γίνει αρνητικός. Το να κρατάμε κάποιες αποστάσεις και να ελέγχουμε τους χώρους δεν θα ήταν κακό. Έρχεται το Πάσχα και νομίζω και ψυχολογικά βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους να τους αφήσουμε λίγο πιο χαλαρούς και να σταματήσουμε αυτή την ακραία, όπως τη θεωρούν, επιβολή μέτρων που δεν είναι. Όμως στην Ελλάδα ποντάρουμε στο ότι έχουμε θερμό κλίμα, ότι έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι και ότι θα υπάρχει μία ύφεση. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι θα είναι όλα τέλεια το φθινόπωρο, γιατί το φθινόπωρο που αρχίζουν και οι υπόλοιπες υιογενείς λοιμώξεις, θα έχουμε πάλι θέμα. Το να κρατάμε τις μάσκες και τις αποστάσεις και να πλένουμε τα χέρια και αυτά τα βασικά, αν μη τι άλλο, που μας άφησε αυτή η πανδημία, δεν θα ήταν κακό, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Αυτά θα έπρεπε να παραμείνουν για όλους μας. Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μου που με καλέσατε και που μου δώσατε τον χρόνο να τα πω όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.